Διότι έχει συμβεί ένα προθύστερο. Ήδη από το καλοκαίρι του 20, η Υπουργός Νίκη Κεραμέως έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο σε αυτούς. Το νόμο 4713. Με την απελευθέρωση των απολύσεων, οι οποίες μπορεί να είναι ανεδιολόγητες, εφηδιαστικές και ακόμη και στη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα που πάει να γίνει αυτή η αξιολόγηση, δεν θα είναι λίγο άχαρο ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός που έχει την καλύτερη αξιολόγηση σε όλους τους δείκτες να πρέπει να απολυθεί επειδή, ας πούμε, αντέδρασε, επειδή τοποθετήθηκε κάμερα στην τάξη του? Δεν θα είναι λίγο άχαρο να απολυθεί επειδή αντέδρασε, επειδή υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών του? Θα είναι λίγο άχαρο. Γι' αυτό και ορισμένοι οι σχολάρχες αισθάνονται αμήχανα. Έχει συμβεί αυτό το προθύστερο. Η κανονική σειρά είναι αυτή που πάει να γίνει στο δημόσιο σχολείο. Να εφαρμοστεί αυτή η καρικατούρα αξιολόγησης, ούτως ώστε να έχουμε την επανάληψη του καλοκαιριού του 2013. Οπότε και απολύθηκαν 2.500 καθηγητές ειδικοτήτων από τα ΕΠΑΛ. Και έμειναν αυτοί και οι οικογένειές τους στον αέρα και οι μαθητές τους αναγκάστηκαν να ψάξουν αλλού για μάθηση και για μόρφωση. Να καταφύγουν σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Είναι στο χέρι σας, είναι στο χέρι μας να μην επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να συμβεί. Φανταστείτε πόσο περίεργο θα είναι αυτό το πράγμα. Ένας εκπαιδευτικός που με το ένα χέρι θα διδάσκει, θα έχει τον μαρκαδόρο και με το άλλο χέρι θα συμπληρώνει φόρμες αυτοαξιολόγησης και αλληλοαξιολόγησης. Γιατί? Με την ελπίδα να μην περιθωριοποιηθεί το σχολείο του. Όμως δυστυχώς ο απότερος σκοπός είναι να δημιουργηθούν ζώνες high class σχολείων και υποβαθμισμένων σχολείων, στα οποία σε κάποια χρόνια, αν το επιτρέψουμε, θα περιμένουν να μπουν κάποιες ΔΙΤ, κάποιοι ιδιώτες, για να επενδύσουν σε αυτά και υποτίθεται να τα αναμορφώσουν. Πώς θα τα αναμορφώσουν? Με τις γνωστές ελαστικές εργασιακές σχέσεις, οι οποίες ακολουθούν τα ΔΙΤ. Είναι λοιπόν στο χέρι σας, στο χέρι μας. Χαιρετίζω αυτή τη μαζική συγκέντρωση. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Μέχρι την νίκη. Η εξωτερική αξιολόγηση, διατάξεις για εσωτερικό κανονισμό που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σχολείων και στην παραπέρα κατηγοριοποίηση. Πρόγραμμα δημόσιας και δωρεάν επιμόρφωσης εκπαιδευτικών επιστημονικά καταρτισμένο με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Να καταργηθεί και να μην εφαρμοστεί συνολικά ο νόμος 4823 του 21 της Κεραμέως. Καμία εμπλοκή ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων και ΜΚΟ στην εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργία των σχολείων. Αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες των σχολείων. Να καταργηθεί εδώ και τώρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η τράπεζα θεμάτων. Να μπει τέλος στην ελαστική εργασία, μαζική και μόνιμη διορισμή. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία. Κατάργηση του θεσμού των τριμηνιαίων αναπληρωτών. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στα χέρια μας βρίσκεται ο αγώνας. Από εμάς εξαρτάται ποιο σχολείο θα έχουμε αύριο, τι μέρα θα ξημερώσει. Σας καλούμε μαζικά και ενωτικά να αντιπαλέψουμε όλα αυτά τα αντικυβερνητικά, αντιεκπαιδευτικά μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση και ο νόμος Κεραμέως. Το φόβο μας να έχουν και όχι εμείς το δικό τους. Όταν είμαστε μαζί, ενωμένοι και μαζικά, σίγουρα θα έχουμε και νίκες. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Με όλους τους άλλους υπουργούς που περάσανε. Ευχαριστώ πολύ.